Γεια σας, είμαι ο Πέτρος και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σε αυτό το βίντεο ετοιμάζουμε μία μελωμένη ζουμερή μιλόπιτα με ζάχαρη καρύδας, μπόλικη κανέλα που παντρεύεται και ταιριάζει άψογα με τα μήλα. Με μία αφράτη ζύμη που σίγουρα θα απολαύσεις με ένα φλιτζάνι καφέ βλέποντας τα φύλλα έξω το παράθυρο να πέφτουν. Εξάλλου σε αυτό το κανάλι, όπως έχεις καταλάβει, αγαπάμε το χειμώνα και αγαπάμε τις μιλόπιτες. Η παροιμία λοιπόν, ένα μήλο την ημέρα το γιατρό του κάνει πέρα, έχει αποδειχτεί και επιστημονικά, να ξέρετε, γιατί το μήλο θωρακίζει την υγεία, είναι ελιξίριο της νεότητας και επίσης έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμίδες και είναι πάρα πολύ νόστιμο που σε περίοδο δίαιτας είναι το ιδανικό. Εμείς λοιπόν εδώ σήμερα θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία πίτα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανονική και κρυσταλλική ζάχαρη, αλλά θα πάρουμε ζάχαρη καρύδας, την οποία μπορείτε να τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο σούπερ μάρκετ και σε καλή τιμή. Δίνει πολύ ωραία γεύση στη μιλόπιτά μας και είναι πιο υγιεινή από τις υπόλοιπες ζάχαρες που μπορείτε να βρείτε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτήν τη μιλόπιτα που θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστη. Είναι από τις πιο νόστιμες που μπορείτε να δοκιμάσετε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να προθερμάνω το φούρνο μου στους 180 βαθμούς Κελσίου. Εσείς θέλω να μου γράψετε από κάτω ποια είναι η αγαπημένη σας χειμωνιάτικη συνταγή. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι σε ένα μεγάλο μπολ να ανακατέψουμε τη ζάχαρη καρύδας με το λάδι μου. Σε ένα άλλο μπολ έχω σπάσει τα αυγά μου, θα τα χτυπήσω πάρα πολύ καλά, να τους δώσω λίγο αέρα. Είναι ένα μυστικό που κάνει αφράτα τα κέικ και αυτές τις ζύμες, αυτές τις πίτες. Χτυπάτε πάρα πολύ καλά τα αυγά, παίρνουν αέρα και έτσι γίνεται αφράτα το κέικ. Όσο πιο καλά αυγά και αν βρείτε χωριάτικα, τόσο πιο ωραίο θα γίνει και το γλυκό. Και θα το ρίξω μέσα στο μείγμα με το λάδι και τη ζάχαρη που έχω. Στη συνέχεια θα ρίξω το γιαούρτι. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε γιαούρτι. Να ξέρετε, αυτό στα κέικ δίνει ωραία πλούσια γεύση και κάνει και πάρα πολύ ωραία την υφή του κέικ. Και στη συνέχεια θα ρίξω την κανέλα μου, γιατί μιλόπιτα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Ξέρετε, πάντα στις μιλόπιτες, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η μυρωδιά μέσα στο σπίτι την ώρα που ψήνεται. Και μυρίζει το σπίτι κανέλα και μήλο. Υπάρχει καλύτερος συνδυασμός? Νομίζω όχι. Ρίχνω λοιπόν την κανέλα μου, ρίχνω τα αλεύρια, δηλαδή το ολικής που έχω σε συνδυασμό με τη φαρίνα. Θα χρησιμοποιήσω και σόδα. Και θα βάλω και το μπέικιν. Θα τα ρίξω όλα μαζί μέσα, θα τα ανακατέψω και θα κάνω ένα ωραίο μείγμα για κέικ που θα είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Μην ξεχνάτε ότι για να το κάνετε πιο αφράτο, καλό είναι να κοσκινήσετε πριν το αλεύρι. Και αφού λοιπόν είναι έτοιμο το μείγμα, σε ένα ταψάκι και όχι οποιοδήποτε ταψάκι. Σας είπα ότι έχουμε λανσάρει το καινούργιο shop μας, είναι στο petrosmonets.com/shop. Εκεί είναι λοιπόν και το link είναι ακριβώς από κάτω. Θα βρεις αυτό το ταψάκι που θα κάνουμε τώρα τη μιλόπιτα, θα βρεις πολλά άλλα και πολύ ωραία ταψάκια που έχουμε εκεί μέσα, αλλά όχι μόνο ταψάκια. Εργαλεία κουζίνας, θα βρεις φόρμες κέικ, θα βρεις κουτάλες, θα βρεις μαρίς, θα βρεις ό,τι θέλεις από εμάς για εσάς διαλεγμένα υπέροχα και ωραία.
petrosmanage.com / shop. Εκεί είμαστε λοιπόν. Πάμε σε αυτό το ταψάκι, το βουτυρώνουμε και ρίχνουμε το μείγμα μέσα. Και πάμε να βάλουμε το κερασάκι στην τούρτα, που είναι τα μήλα. Πάνω λοιπόν από το μείγμα, έτσι όπως το βάλαμε στο ταψί, θα ψιλοκόψουμε 3 μήλα όπως θέλετε εσείς. Εγώ το έχω κόψει σε κυβάκια, μακρόσθενα, όπως σας αρέσει. Και θα τα ρίξετε από πάνω. Αυτά, όσο ψήνεται και φουσκώνει η μηλόπιτά μας, θα βγάζουν τα ζουμάκια τους και θα δίνουν τέλεια γεύση μέσα στη μηλόπιτα. Και πάμε να κάνουμε το σπίτι να μυρίσει τέλεια. 180 βαθμούς Κελσίου για 35 λεπτά. Η μηλόπιτα είναι έτοιμη, το σπίτι μυρίζει τέλεια, έχει πάρει άψογο χρώμα από πάνω. Έχει μελώσει, έχουν κάνει τα μήλα ένα σιρόπι μέσα και έχει δέσει μόλις γεύση και την κανέλα. Είναι τέλεια, πρέπει να το δοκιμάσετε. Κάτω από το βίντεο θα σας αφήσω τα link για μηλόπιτες που έχουμε κάνει σε αυτό το κανάλι πολλές, που τις αγαπάμε πολύ. Θα σας αφήσω τα υλικά της συνταγής αναλυτικά που σας πάνε στο site μου petrosmanage.com. Εκεί με την Έλενα Τιχοντρογιάννη ανεβάζουμε καθημερινά συνταγές και όλες ανεβαίνουν και στα social, Facebook και Instagram, που θα μας βρείτε εκεί. Τα link και αυτά είναι κάτω από το βίντεο. Θέλω να μου πείτε και να μου γράψετε πώς σας φάνηκε η συνταγή. Θέλω οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε και να μου στείλετε και φωτογραφία. Να κάνετε εγγραφή και κοινοποίηση αυτού του βίντεο αν σας άρεσε, για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, 1 η ώρα ακριβώς, με μια ολοκένουργια τέλεια συνταγή.